Ότι είμαι ο Αντώνης Σοπουλάκης, έχω πρόβλημα με το ποτό και έχω να πιω 9 χρόνια, 6 μήνες και 14 μέρες. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Κοκοτάκης, είμαι αλκοολικός, έχω αποχή 15 χρόνια, 7 μήνες και 10 μέρες. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Καλαϊτζάκης, έχω θέμα με το αλκοόλ, είμαι σε αποχή 7 χρόνια, 4 μήνες και 19 μέρες. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης. Έχω και εγώ πρόβλημα σοβαρό με το αλκοόλ. Έχω αποχή 3 χρόνια, 7 μήνες και 25 μέρες. Βλέπεις πράγματα που δεν είναι στην πραγματικότητα. Εκεί που οδηγούσα, γέμισε το αμάξι μου αράχνες και άρχισα να παλεύω με ένα πράγμα που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Έκλεισα την κυκλοφορία. Βγήκαν οι οδηγοί για να με αποκλωβήσουν, είδανε τον αγώνα, είδανε πως είχα γίνει μούσιμα στον Τζρότα και ενώ εγώ ήμουνα σε ουρλιαχτά γιατί νόμιζα ότι τον τρώγανε, αυτοί βλέπανε σε ένα πορίσι και καλή μου τύχη κάποιος που ήξερε προφανώς το πρόβλημα μου δώσει και ήπια ένα ποτήρι ρακί και κάπως έτσι συνήλθα. Άλλες φορές στην προσπάθειά μου έβλεπα ότι ήμουνα σε ένα λάκκο με φίδια. Συνέχεια με κυνηγούσαν σκύλοι και πάντοτε ήμουνα σε τάσεις φυγής χωρίς να βλέπω που πηγαίνω. Μάλιστα. Πολλές φορές είχα φύγει και όπως είπαν, δεν ξέρω, από την τζαμαρία του σπιτιού. Είχατε φύγει από την τζαμαρία του σπιτιού σας. Σπιτιού, γιατί με κυνηγούσαν οι σκύλοι και δεν ήξερα πώς να... Δηλαδή σπάσατε την τζαμαρία. Τρεις μέρες εγώ είχα τρέμουλο. Υδρότα από όλο μου το κορμί και ό,τι έβαζε στο στομάχι μου το έκανε μετά. Την τέταρτη μέρα έστρωνα. Αυτό γιατί πολλά χρόνια λόγω της δουλειάς μου έκοβα το ποτό για κάποιους μήνες και κάθε χρόνο παίρναγα το στερητικό αυτού του είδους πάντα το ίδιο. Χωρίς να ξέρω και τι μπορούσα να πάθω, όπως είπε ο κύριος Γρινάκης. Μάλιστα. Είναι για εσάς ο κύριος Πουλάκης, ο κύριος Αντώνης. Ο Αντώνης ο Πουλάκης για μας περισσότερους είναι αδερφός, είναι φίλος. Είναι ο δικό μας άνθρωπος. Πραγματικά ο δικό μας άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια ότι ήταν αιτία αυτός για μένα να... Το πρόσωπό του, δεν ξέρω, όταν μπήκα στο αρχολογικό και τον είδα και μου μίλησε. Μου έκανε ένα κλικ ότι αυτός ο άνθρωπος με έπεισε ότι μπορεί να βοηθήσει να κόψει το πιωτό. Αυτό έγινε σιγά σιγά. Δηλαδή το να φτάξω να γίνω αλκοολικός δεν έγινε σε μία, δύο, τρεις μέρες. Έγινε σιγά σιγά. Στην αρχή με λίγο οι ποσότητες και ούτω καθεξής μέχρι σε 20 χρόνια μέσα έπινα πραγματικά πολλές ποσότητες. Δηλαδή εμένα όταν καθόμουν έπινα τρία μπουκάλια ουίσκι. Τρία μπουκάλια ουίσκι. Τι σημαίνει όταν για έναν άνθρωπο που έχει εθιστεί στο αλκοόλ, το ακούει και επίσημα. Γιατί φαντάζομαι ότι δίπλα σας υπάρχει και μια οικογένεια που μπορεί να αντιλαμβανόταν αυτή την κατάσταση. Θα θέλατε να μας πείτε πώς αντιδράτε όταν ακούτε «Κύριε Κατσαμάνη, είστε αλκοολικός, είστε εθισμένος στο αλκοόλ» και πώς αντιδρά και η οικογένεια, που φαντάζομαι βιώνει κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Ναι, κύριε Δασκαράκη, θα σας πω ότι αυτός πίνει είναι μια χαρά. Το πρόβλημα το έχει τα υπόλοιπα μέλη, η γυναίκα του, το παιδί του, η δουλειά του, οι φίλοι του, η κοινωνία γενικά. Αυτός δεν το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Δεν το παραδέχεται καταρχήν, κανείς δεν το παραδέχεται. Το πρόβλημα είναι μέχρι να παραδεχτείς ότι όντως έχεις κάποιο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι κάπως έτσι σταμάτησα να πίνω. Παραδέχτηκα καταρχήν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι είναι το πιο ακραίο, κύριε Κατσαμάνη, που σας συνέβη όλα αυτά τα χρόνια που φλερτάρατε και βιώνατε τον εθισμό από το αλκοόλ? Μια ιστορία έτσι που σας έχει αγγίξει και μπορεί να σας κάνει να νιώθετε και ντροπή, αν θέλετε βεβαίως να μας πείτε. Ναι, θα πω. Θα πω την ιστορία του γιού μου. Ότι ενώ και η γυναίκα μου... Την ευχαριστώ δημόσια καταρχήν, γιατί αυτή μου έκλεισε το πρώτο ραντεβού στο αρχολογικό γραφείο, εν αγνία μου. Ήταν όταν ο γιος μου ήρθε 2 μήνες μετά που βγήκα από το νοσοκομείο και με έβρισκε σε μια παρέα να πίνω μπύρες.
ένιωσα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Ένιωσα σαν πατέρας έναν μηδενικό, ότι δεν υπάρχω, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή το παιδί μου, ο ίδιος μου ο γιος, να μου δίνει συμβουλές. Να είμαι 56 χρονών και να μου δίνει ο γιος μου συμβουλές ότι μην πίνεις. Δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Σε κάνει η ουσία. Κάνεις πράγματα που δεν τα θες. Υπάρχει κάτι που σας περιγράψανε και είπατε μετά, εγώ αποκλείεται να το έχω κάνει αυτό. Και αν ναι, ποιο είναι ναι. αυτό. Ναι, όταν δεν θυμάσαι πράγματα που έχεις κάνει προηγούμενη. Ποιο είναι αυτό το σημείο, κύριε Καλαϊτζάκη. Το να μην ελέγχεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Και να βλέπεις μια οικογένεια να πασχίζει, να προσπαθεί, να σε οικετεύει και να υπόσχεσαι, ναι, δεν ξαναπίνω. Και την άλλη μέρα να βρεθεί πάλι παρέα, να κάτσετε, βίβα και βίβα και να ξεχάσεις και το πρόγραμμα που είχες να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να μένουν όλα πίσω. Το αλκοόλ το κρύβατε κάπου όταν μπήκατε στη διαδικασία να μην θέλετε να κατανοήσουν και να καταλάβουν οι δικοί σας άνθρωποι ότι πίνω. Δηλαδή υπήρχαν σημεία στο σπίτι που μπορεί να κρύβατε μπουκάλια με αλκοόλ. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εμείς είμαστε σε αγροτικές περιοχές και έχουμε πληθώρα και ανεξέλεκτες ποσότητες. Και το λυπηρό τώρα το βλέπω σαν νυφάλιος πλέον, ότι ένας ο οποίος δεν έχει μεγάλα αποθέματα στις αποθήκες του, είναι κακομοίρης, λέει. Έγινα γιατί δοκίμασα την ουσία και δυστυχώς μου άρεσε. Επίσης, δεν είχαμε την τύχη να έχουμε την ενημέρωση που έχουν τα σημερινά παιδιά στα σχολεία. Ίσως να μην γινόμουν ή αν ήξερα τι σημαίνει αλκοόλ. Αλκοολικός δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Η καθημερινή χρήση και οι αυξανόμενες συνεχόμενες ποσότητες με πήγαν στον αλκοολισμό χωρίς να καταλάβω πότε έγινε αυτό. Μία μέρα ξύπνησα και έτρεμα το χέρι. Χωρίς να ξέρω, να δικαιολογήσω τι. Γιατί έγινε αυτό. Οπότε, όταν ήπια την πρώτη ρακή και είδα ότι έστρωσα, δεν έτρεμε το χέρι, βρήκα το φάρμακο. Στην αρχή δηλαδή πιστεύατε ότι είναι και κάτι καλό, ότι σας κάνει καλό και σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ναι, εγώ πρόσεχα καλά. Θέλω να ζητήσω ιδιαίτερα συγγνώμη από τα παιδιά μου, γιατί τους έκανα τόσο κακό που δεν το φανταζόμουν. Και δυστυχώς, όποιος μου μιλούσε για το αλκοόλ, τον διέγραφα. Γιατί με μείωνε εμένα. Αυτή είναι η οικογένεια που όταν τη χρειάζεσαι είναι δίπλα σου, όταν τη χρειάζεσαι, όταν ζητήσεις τη βοήθεια. Γιατί όταν ήμουν εγώ στην κατανάλωση, δεν ήθελα βοήθεια, δεν την αποδεχόμουν. Μου έκανε χειρό, δεν δεχόμουν κουβέντα. Οπότε αυτό ήταν βέβαια όταν φτάσαμε στα χάλια. Στα πρώτα βήματα του καθενός μας, δεν νομίζει η οικογένειά μας ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά είπε όπως πίνουν όλοι. Μα πίνουν όλοι. Οπότε γιατί να μην πίνει και ο άντρας μου, γιατί να μην πίνει και ο μπαμπάς μου. Αν κάνεις να μιλήσεις ακόμα και στο τηλέφωνο για 2 χρόνια παρά μία μέρα με τις κόρες σου, τι είναι αυτό. 2 χρόνια είχατε διαγράψει τα παιδιά σας, ας πούμε, το αλκοόλ είχε βγάλει από το μυαλό σας τελείως την ύπαρξη των κοριτσιών σας. Έγινε η αιτία να πω εγώ άσχημα λόγια και να μην θέλω πια να έχω και επαφή. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν το γερό ποτήρι, ο Πότης, ο γερός Πότης, και περηφανευόμουν εγώ και ίσως και η παρέα μου, πώς θα νιώθα τότε αν με λέγανε μπεκρή. Πώς νιώθει ο καθένας από αυτούς που μας ακούνε τώρα, που είναι γερό ποτήρι, πόσο καμαρώνει και πώς θα νιώσει αν το πούνε μπεκρή, αν το πούνε με θύστακα. Γιατί έτσι πάει ιεραρχικά, δηλαδή. Σιγά σιγά φτάνεις εκεί. Οπότε μέχρι το γερό ποτήρι είσαι καλός, το γερό Πότης. Αν σε πούνε μπεκρή, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Όλα τα μέλη των κλαδ
σε βοηθάνε πάντοτε, σου θυμίζουν το πρόβλημά σου, είναι δίπλα στις καλές και στις κακές στιγμές. Και το κυριότερο, θέλω να ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους που με ανεχτήκανε τόσο καιρό, που στην άγνοιά μου τους έκανα τόσο κακό. Ευτυχώς που μπορούν και συγχωρούν οι μικροί, αλλιώς δεν θα είχα καμία θέση στη ζωή τους, γιατί μόνο κακό τους έκανα. Αντιθέτως, με επιβραβεύουν και με ορίσαν ως την καλύτερη babysitter των παιδιών. Θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Καλαϊτζάκη, που ξέρω ότι θέλει να σας μιλήσει. Τι θέλετε να πείτε στον κύριο Μουζά, κύριε Καλαϊτζάκη? Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι ο... αυτός που μας... ο πρωτεργάτης που μας επανένταξε στην κοινωνία με μεγάλο αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πέρα από την... χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Νίκο. Πέρα από την συγκίνηση, αυτό που είπατε για τον Α, το Β, το Γ, στην ουσία αναφερθήκατε σε αυτό που λέμε στους πυλώνες ή στους κόμβους του δικτύου αλκοολογίας. Δηλαδή, επιστήμονες, εθελοντές επιστήμονες, άτομα με πρόβλημα από το αλκοόλ, άτομα οικογενειών με πρόβλημα από το αλκοόλ. Ότι όλες οι παροχές θεραπείας και πρόληψης που προσφέρονται από το δίκτυο αλκοολογίας είναι δωρεάν προς το κοινό. Και οι ομάδες αυτοβοήθειας λειτουργούν καθαρά σε εθελοντική βάση, το είπε και ο κύριος Μουζάς. Και το αλκοολογικό ιατρείο είναι ένα πρωινό ιατρείο του Παγνή. Οπότε οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Χαρακτηριστικά και οι τέσσερις χρησιμοποίησαν τη λέξη απών. Mm-hmm. Δηλαδή το αλκοόλ στερούσε χρόνο πολύτιμο που αλλιώς θα περνούσαν με την οικογένειά τους. Να υποθέσω ότι επειδή και ο κύριος Πουλάκης αλλά και οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν διαφέρει η εξάρτηση από μια ναρκωτική ουσία, υπάρχει και στερητικό σύνδρομο με όλα αυτά τα οποία δημιουργεί ένα στερητικό σύνδρομο. Ένα άλλο κριτήριο για να πούμε αν υπάρχει εθισμός ή όχι είναι πράγματι η ύπαρξη στερητικού συνδρόμου, το οποίο όμως δεν εμφανίζεται σε όλους αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το ποτό, περίπου στο 10%. Το πιο ήπιο στερητικό σύνδρομο είναι το τρέμουλο, όταν πέφτει η στάθμη του ποτού στο αίμα, που αυτό συνήθως γίνεται όταν ξυπνάει ο άνθρωπος το πρωί. Και γι' αυτό χρειάζεται να πιει και κάτι το πρωί, αλλά αυτό δεν είναι κανόνας. Ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει σύνδρομο στέρησης. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το σύνδρομο στέρησης στην εξάρτηση από το αλκοόλ είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει επιληπτικές κρίσεις και να χρειαστεί να μπει στη μονάδα εντατικής ή μπορεί να χάσει και τη ζωή του.